Δείτε σήμερα. Με κορονοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. 9 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από τα εγγένεια του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στα Τύρανα. Ένα έργο ζωής για τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Αναστάσιο που ανέστησε από τις τάχτες της την Ορθοδοξία στην Αλβανία. 20 σεφ στην οριογραμμή του Αγίου Όρους τίμησαν το μακαριστό γέροντα Επιφάνιο που ταξίδεψε την αγιορείτικη κουζίνα στα πέρατα του κόσμου. Και τώρα το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, είναι η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. 3 Ιουνίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκιλιανού, της Αγίας Παύλης και των Ιππίων Κλαβδίου, Ιπατίου, Παύλου και Διονυσίου. Παρακολουθήστε στην Πεμπτουσία TV την περιγραφή του βίου του στην ενότητα Συναξαριστής, την οποία μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία εκπομπές. Σήμερα όμως είναι και Σάββατο των Ψυχών, ένα από τα δύο του έτους που έχει οριστεί από την Εκκλησία. Μέσα στην ιδιαίτερη μεριμνά της για τους και κοιμημένους, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει καθορίσει ξεχωριστή ημέρα της εβδομάδος για αυτούς. Με το Ψυχοσάββατο πρώτης Πεντηκοστής διατρανώνεται η πίστη μας για την καθολικότητα της Εκκλησίας, της οποίας την ίδρυση και τα γενέθλια επί της γης γιορτάζουμε κατά την Πεντηκοστή. Και να περάσουμε τώρα στην επικαιρότητα της ημέρας. Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ακυρώσει την περιοδία του στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και το διήμερο στο Άγιο Όρος, όπου θα πήγαινε μαζί με το γιο του Κωνσταντίνο. Οι αγκαλιές και τα φιλιά της προεκλογικής περίοδου είναι πάντα πολύ ευχάριστα. Έχουν ενίοτε όμως και ένα τίμημα. Σήμερα έκανα το τεστ του COVID. Είμαι θετικός, οπότε θα χρειαστεί να παραμείνω για κάποιες μέρες στην οικία μου. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να πάω στο Άγιο Όρος όπως σχεδιάζα. Δεν πειράζει. Εκεί θα είναι όμως να πάμε σε μια άλλη ευκαιρία. Αλλά βέβαια, TikTok πάντα θα μπορώ να κάνω. Οπότε περιμένετε το επόμενο βίντεό μου. Μείνετε συντονισμένοι. Και να βγούμε εκτός συνόρων. Στη Ρουμανία έφτασε χθες ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας, ο οποίος έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον πρόεδρο της χώρας Κλάους Ιωάννης, παρουσία του μακαριωτάτου Πατριάρχη κυρίου Δανιήλ. Αν και η επίσκεψη έχει ιδιωτικό χαρακτήρα, η επίσκεψη αυτή είναι η πρώτη Βρετανού μονάρχη στη χώρα. Μετά την επίσημη τελετή υποδοχής, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος της Ρουμανίας είχαν μια σύντομη συνάντηση και στη συνέχεια συναντήθηκαν με εκπροσώπους των κρατικών αρχών και του διπλωματικού σώματος. Το 2006, ο τότε διάδοχος του Βρετανικού θρόνου αγόρασε ένα σπίτι στο χωριό Βίσκρι, που το μετέτρεψε σε μουσείο βοτανολογίας, με την οποία έχει πάθος. Ενώ το 2015 ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Ρουμανία για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της χώρας και την προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης. Σημαντική επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια Αδελαίδος πραγματοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κύριος Μακάριος, προκειμένου να συνεορτάσει με τους πιστούς της Νοτίου Αυστραλίας τη μεγάλη δεσποτική ορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Ο Σεβασμιότατος αφήχθη στο αεροδρόμιο της Αδελαίδος χθες και τον υποδέχτηκε αντιπροσωπεία κληρικών και πιστών με επικεφαλής τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Συνόπης κύριο Σιλουανό, Αρχιεπισκοπικό Επίτροπο Αδελαίδος. Ακολούθησε η ιερατική σύναξη των κληρικών της Αδελαίδος, κατά την οποία ο Σεβασμιότατος ανέπτυξε το θέμα του σεβασμού του ανθρώπινου προσώπου, αναλύοντας τον 102ο κανόνα της 5ης Οικουμενικής Συνόδου. Συγκεκριμένα τόνισε μεταξύ άλλων. Αντικείμενο του χριστιανικού ήθους δεν είναι αυτό καθεαυτό το ήθος, όπως ακριβώς συμβαίνει σε οποιαδήποτε ηθική διδασκαλία, αλλά το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο άνθρωπος μελετάται ως ενιαία ψυχοσωματική οντότητα με όλες τις ιδιαιτερότητες που μπορούν να τον χαρακτηρίζουν, οι οποίες διαφέρουν κατά περίπτωση και κατά πρόσωπο. Επειδή η ασθένεια της αμαρτίας είναι αρκετά πολύπλοκη και πολύπλευρη, γι' αυτό ακριβώς η Ορθόδοξη Εκκλησία μελετά την κάθε ανθρώπινη περίπτωση ξεχωριστά και συγκεκριμένα με σκοπό τη σωτηρία. Νέα χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από τα εγγένεια του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στα Τύρανα, ένα έργο ζωής για την Εκκλησία της Αλβανίας, η οποία από το 1945 υπέστη διωγμούς από το αθεϊστικό καθεστώς Χότζα, το οποίο κατέστρεψε τη συντριπτική πλειοψηφία των Ορθοδόξων Ναών. Ήταν Κυριακή 1η Ιουνίου του 2014, όταν με αφορμή τα εγγένεια του Καθεδρικού Ναού συγκεντρώθηκαν στα Τύρανα οι προκαθήμενοι και οι αντιπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, μετατρέποντας για μία ημέρα την Αλβανία όπως ποτέ άλλοτε στην ιστορία της, σε κέντρο του Ορθόδοξου κόσμου. Ήταν ένα γεγονός επιστέγασμα των μακροχρόνων προσπαθειών και του σημαντικού έργου του Αρχιεπισκόπου κυρίου Αναστασίου,
ο οποίος ανέστησε την Εκκλησία από τις τάχτες αθεϊστικών ερηπείων και την κατέστησε ίση προς όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες του κόσμου. Και τε βρέστε τσίλενε καμπιέλουρ, ντόρα γιώτε εντιάτε. Χθες ανήμερα της 9ης επετείου, σε ανάμνηση των εγγενείων, τελέστηκε ενχαιρετικό σε λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Απολωνίας και Φίερη, κυρίου Νικολάου. Με το Σεβασμιότατο λειτουργήσαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αμαντίας κ. Ναθαναήλ και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δήληδος κ. Άστιος, οι οποίοι πλαισιώθηκαν από κληρικούς της Αρχιεπισκοπής Τυράννων. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος κ. Γεώργιος. Να επιστρέψουμε εντός συνόρων τα έργα ανακαίνησης και αναδιαρρύθμισης του κτηρίου της Εκκλησιαστικής Λεουσίου Στέγης, η οποία θα μετατραπεί σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων της Ιεράς Μητρόπολης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης, επιθεώρησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης κατά την επίσκεψή του στο νησί της Αίγινας. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης, κ. Εφρέμ. Τα έργα χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Απευθυνόμενος στο Σεβασμιότατο, ο Περιφερειάρχης τόνισε πως έχει ζητήσει από τα στελέχη της περιφέρειας να συμβάλλουν όσο μπορούν προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του έργου, καθώς πρόκειται για μια σημαντική δομή που θα μπορεί να παράσχει πολύτιμες υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι η τρίτη ηλικία. Από την Ιερά Μονή το Πλού ξεκίνησε την περιοδία του στη Σιτία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης ξαναγήθηκε στους χώρους της Μονής και του Ινοποιείου, όπου συμμετείχε σε γευσηγνωσία έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και βιολογικού ίνου. Στη συνέχεια, ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος, δώρησε στον κ. Ανδρουλάκη βιολογικό κρασί, λάδι και μια εικόνα και του ευχήθηκε καλή δύναμη στον αγώνα του. Έκανε γνωστή την αγιορείτικη κουζίνα στα πέρατα του κόσμου. Βραβευμένοι σεφ υποκλήθηκαν στο ταλέντο του στη μαγειρική. Όταν ήρθα και έγινα μοναχός, βάλανε και υπηρέτησε ως μάγειρας 8 χρόνια συνεχώς. Εμένα με κατήφθηνε περισσότερο η αίσθηση της προσφοράς, όχι της υπηρεσίας ως δουλικότητα. Ο Χριστός ο ίδιος είπε, ο θέλων πρώτος είναι εστω πάντων διάκονος. Αυτό δεν σημαίνει να είσαι δούλος του αλλουνού. Να τον αγαπάς και να τον προσφέρεις με την καρδιά σου αυτό που έχεις μέσα. Ο μακαριστός πατέρας Επιφάνιος Ομιλοποταμινός ήταν το τιμόμενο πρόσωπο της εβδομάδας μοναστηριακής κουζίνας, που είναι η μία από τις 5 εβδομαδιαίες θεματικές ενότητες που εντάσσονται στο project Κουζίνα του Δήμου Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, στην οποία ανήκε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στη Μονή Ζυγού στα σύνορα του Αγίου Όρους. 20 σεφ έστησαν μια υπαίθρια κουζίνα, άναψαν φωτιές και χρησιμοποίησαν ακόμη και τα ίδια σκεύη που χρησιμοποιούσε ο μακαριστός γέροντας. Είναι άνθρωποι που στο παρελθόν μαγείρεψαν μαζί του, ενώ εκτέλεσαν με ευλάβεια τις συνταγές του με σκοπό να προσφέρουν μια αξέχαστη γευστική εμπειρία στους επισκέπτες. Παρακολουθήστε σήμερα στις 3:05 την εκπομπή Μελίσματα και Μύθοι για μια μουσική διαδρομή από την Ανάσταση στην Πεντηκοστή. Την εξύψους δύναμη της μαθητές Χριστέ, έως αν εν βύσεις θεύεις, καθίσατε. Και στις 5:30 στην εκπομπή Λειτουργία με τα Λειτουργία, ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου αναλύει τη δεσποτική εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Ποιο όμως είναι το θέμα αυτής της ιδιόρυθμης εορτής, την οποία δεν την κατέχουμε. Όχι πάντως κανένα γεγονός της ευαγγελικής ιστορίας, δεν αναφέρεται σε κάποιο γεγονός μέσα από το Ευαγγέλιο. Το θέμα της είναι καθαρό, εορτολογικό και θεωρητικό. Εκδόθηκε και κυκλοφορεί το τυπικό της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Το βατοπεδινό τυπικό διαμορφώθηκε εδώ και αιώνες, περιλαμβάνοντας διατάξεις παλαιότερων τυπικών όπως του Αγίου Σάββατου, του Δυτικού και άλλων, επεξεργασμένες και κατάλληλα προσαρμοσμένες για τις τοπικές συνθήκες και εορτές. Με την επιμελή προσπάθεια και συνεργασία αδελφών της Μονής, προέκυψε το νέο εκδοθέν έργο,
το οποίο παρουσιάζει με ακρίβεια την βατοπεδινή τάξη, δίνοντας ένα υπόδειγμα με κάθε δυνατή λεπτομέρεια για τους επιθυμούντες να συμβουλευθούν το αγιορείτικο και ειδικά το βατοπεδινό τυπικό. Βατοπεδινών τυπικών κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της σειράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr και στο τηλέφωνο 2377 88 8087. Ακόμη, τα βραβευμένα προϊόντα της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου μπορείτε να προμηθευτείτε απευθείας από την ιστοσελίδα της Μονής στο www.vatopedi.gr. Όλα τα προϊόντα παρασκευάζονται με παραδοσιακές συνταγές με βάση την πείρα των παλαιών αγιορητών πατέρων. Το φυσικό περιβάλλον που περικλείει τη Μονή Βατοπεδίου σε συνδυασμό με το άριστο μεσογειακό κλίμα δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας και ανάπτυξης του κήπου, του ελαιώνα, του αμπελώνα και του μελισσώνα της Μονής. Εδώ ολοκληρώθηκε η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Σας καλωσορίζουμε στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Μην ξεχνάτε να ακούτε το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το οποίο είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο με πλούσιο πρόγραμμα, εκπομπές και ομιλίες. Για περισσότερα επισκεφτείτε το www.pemptousia.gr. Ακόμη επισκεφτείτε το διαδικτυακό περιοδικό της Πεμπτουσίας στο www.pemptousia.gr, όπου μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα και συνεντεύξεις για τον πολιτισμό, την τέχνη και την Ορθοδοξία. Για περισσότερες ειδήσεις μείνετε συντονισμένοι στο διαδικτυακό πρακτορείο Ορθοδοξία, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε όλο το 24ωρο και σε 8 γλώσσες. Καλό σας απόγευμα!